Να μας φέρεις, Νίκη, παιδικά βιβλία, να μας διαβάσεις τις περιλήψεις, να δούμε τις εικονίτσες, ναι. Θα σας βάλω και εσένα και την μπαντάνα σας, να μου διαλέξετε τι ακριβώς σας αρέσει περισσότερο. Και το στέλνω μου, κάνει νόημα. Τι διαβάζατε εσείς μικρές και θα σας φέρω ένα λόγο. Μυθολογία. Έχουν αλλάξει καθόλου τα παραμύθια από αυτά που διαβάζαμε εμείς. Πάρα πολύ. Καλά, τώρα εκεί με πήγες λίγο στον επόμενο καλεσμένο μας. Γιατί ήταν μια ερώτηση που θα ήθελα να κάνω εγώ στον καλεσμένο μας. Αλλά τέλος πάντων, έχουν αλλάξει πολύ, αλλά ως προς το καλύτερο. Το κλασικό παραμύθι παραμένει πάντα στην κορυφή, αλλά έχουν έρθει ακόμα καλύτερα παραμύθια. Αν εξαιρέσει τα animation που δεν μου πολύ αρέσουν. Θα δούμε μετά όλα. Λοιπόν, ο επόμενος καλεσμένος μας έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τα καλλιτεχνικά, γι' αυτό και πήγε το μυαλό μου εκεί. Τον γνώρισα έτσι, ως καλλιτεχνικό. Και να πούμε ότι ενθουσιάστηκε με το που τον είδε. Ενθουσιάστηκε. Γιατί είναι ένας άνθρωπος πολύ δραστήριος και αυτή τη στιγμή επανέρχεται στο προσκήνιο ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη συν πράξη του κυρίου Πέτρου Νιωτάκη. Είναι ο Νίκος Κατζηλάκης. Καλησπέρα, κορίτσι. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ που με δεχτήκατε. Νίκο, τι κάνεις, εγώ δεν Νίκη. Μπορώ. Νίκος, Νίκη, τώρα να παίξουμε ωραία. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε μια άλλη σχέση και επαφή τα τελευταία χρόνια. Αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση και έτσι έρχεται και η πρώτη μου ερώτηση. Δεν είναι η πρώτη φορά, έχω ξανακατέβει. Αλήθεια. Απλά στο πολύ background, ας πούμε. Άρα είσαι ασχοληθεί δεν, με τα κοινά. Δεν εμφανιζόμουν εκεί ιδιαίτερα. Στο πολύ background. Κατέβηκα για να βοηθήσω μια παράταξη κοινάβη στη Δημοκρατία, δηλαδή. Mm-hmm. Στην οποία ήταν και η μητέρα μου, ας πούμε, τέλος πάντων. Α, μάλιστα. Αλλά είχα κάτι στα μετόπιστα. Τώρα βγήκε λίγο πιο μπροστά. Και τι είναι αυτό που σε έκανε να βγεις πιο μπροστά? Αυτό που σου είπα πριν. Τι, δεν το κατάλαβα. Τόσα αέρα. Κάποια πράγματα τα οποία βλέπω να μην αλλάζουν και θα ήθελα να αλλάξουν πολλά χρόνια τώρα, είμαστε λίγο πίσω σαν πόλη. Αυτό ξαναπέστε. Νομίζω το αναγνωρίζουμε όλοι, είτε είμαστε εγκλωβισμένοι σε κάποια παράταξη, ενώ εγκλωβισμένοι μέσω σογιών ή κουμπαριών ή οτιδήποτε. Είτε όχι, βλέπουμε πολλά θέματα. Είμαστε πολύ πίσω. Δηλαδή, πόλη σαν τα Τρίκαλα που κάποτε μικροί, ξέρεις. Μας πήγες πάλι καλλιτεχνικά, βέβαια. Μας πήγες πάλι καλλιτεχνικά. Τα Τρίκαλα έχουν πάει τόσο μπροστά. Έγινε μια πολύχρωμη πόλη. Γεμάτη πράσινα. Είναι απίστευτο. Τι και είναι τώρα. Θέμα προσώπων, παιδιά, τελικά. Είναι θέμα προσώπων. Ναι, αυτή όμως, είναι η διαφορά. Εσύ όμως πιστεύεις τελικά στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την πολιτική αυτή σκηνή? Μεγάλη κουβέντα τώρα. Αυτό θέλουμε. Αν πιστεύω στα πρόσωπα, υπάρχει μια πλειοψηφία που. Μια μειοψηφία που ναι, είναι άξιοι άνθρωποι, αλλά είναι μειοψηφία. Πέτρος και θα πρέπει. Έντιμος. Έντιμος και ικανός. Και σε καλή ηλικία. Πολύ σημαντικό. Αυτό που λέγαμε πριν. Πιστεύω δηλαδή ότι ο συνδυασμός και με τα υπόλοιπα στελέχη, όπως έχει καταρτιστεί, οι ιδέες του. Τα πιστεύω του, αυτό που θέλει να φέρει, θα προσδώσει στην πόλη μια άλλη δυναμική. Σε αυτό το υπογράφω. Δηλαδή, νομίζω ξέρεις πάνω κάτω πώς κινούμε επαγγελματικά, έχεις δει, οπότε νομίζω αντιλαμβάνεσαι και πλέον. Σε επέλεξε ή τον επέλεξες? Είναι μια κουβέντα τριών ετών που είχαμε με τον Πέτρο για διάφορα θέματα, τα οποία εξελίχθηκε σε συνεργασία πολιτική, ας πούμε. Εσάς ποιο είναι το πλάνο σας, ποιο είναι το όραμά σας για αυτή την πόλη? Ποιο είναι το όραμά μας? Πρωτοπορία, παιδιά. Στην πρώτη θέση πανελλαδικά, σε πολλά θέματα. Εκεί που είμαστε τώρα πίσω. Είναι εφικτό αυτό. Είναι μια πόλη με απίστευτο ανθρώπινο δυναμικό. Η νεολαία της πόλης είναι καταπληκτική, έχει τρομερές ικανότητες, σπουδές, γνώσεις. Και μένει σε μια πόλη η οποία δεν το απελευθερώνει. Είναι με μεγάλο πρόβλημα αυτό. Εγκλωβισμός, πώς είναι εγκλωβισμός. Γιατί συνέχεια ανακυκλώνουμε τα ίδια και τα ίδια πράγματα και πρόσωπα. Πολύ σημαντικό. Υπάρχει ένα καθεστώς, το ξέρουμε όλοι μας, το κομματικό, το αυστηρά κομματικό καθεστώς, το οποίο δεν αφήνει κάποια πράγματα να αναπνεύσουν. Εκεί, 40 χρόνια, θα βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι αν δεν προσπαθήσουμε κι εμείς κάπως. Δηλαδή το σημαντικότερο πρόβλημα του μέσου Ηρακλειώτη είναι ο εγκλωβισμός αυτός που λέτε? Νομίζω από εκεί αρχίζουν και τελειώνουν πάρα πολλά. Όχι όλα βέβαια, έτσι. Είμαστε και εμείς σαν δημότες, σαν πολίτες, σαν άνθρωποι. Έχουμε κάποιες νοοτροπίες, έτσι, αυτά τα πράγματα οπωσδήποτε. Αλλά αν δεν έχεις έναν άνθρωπο εκεί πέρα ή κάποιους ανθρώπους καλύτερα, πολλούς ανθρώπους, να εμπνεύσουν, να σε καθοδηγήσουν ίσως με κομψό τρόπο, να σου δείξουν ποιο είναι το κανονικό και ποιο είναι αυτό που ζεις σήμερα,
ποιο θα έπρεπε να είναι το κανονικό, νομίζω δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Να κάνω έτσι μια παρουσίαση τα κορίτσια, αν δεν γνωρίζουν. Επειδή ο Νίκος έχει μια πολύ μεγάλη πορεία στα πολιτιστικά και λέγοντας πολιτιστικά, έχει ασχοληθεί πολύ με καλλιτέχνες, αξιόλογους, με μεγάλα ονόματα, ηθοποιούς, τραγουδιστές. Ποιους άλλους. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει κολλήσει στο μυαλό μου τόσα πράγματα που έχει κάνει στο παρελθόν. Μιλώντας λοιπόν για πολιτιστικά. Ασχολείστε ακόμα με αυτά. Βέβαια, κάνουμε και το Monitor Fest. Είναι Φεστιβάλ Σύγχρονης Τέχνης κάθε χρόνο Οκτώβριο σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου, επειδή δεν υπάρχουν και υποδομές. Εκεί θέλω να σε πάω. Τα πολιτιστικά λοιπόν. Και αυτή τη στιγμή στις μέρες μας το νούμερο ένα θέμα παντού είναι το εξαίσιο πολιτιστικό κέντρο που φτιάχτηκε επιτέλους. Λοιπόν, αυτό το πολιτιστικό κέντρο, τι προοπτικές έχει για σένα? Τι προβλήματα έχει εσένα το και μόλ τι θα μπορούσε να γίνει το, ναι, μόλ. Το μόλ. Γιατί το λέω μόλ, μην παρεξηγηθώ. Γιατί είναι μια χωάνη που ρουφάει εκατομμύρια ακόμα. Δηλαδή έχει τεράστια έξοδα συντήρησης, πανηγυρίζουν οι άλλες παρατάξεις που άνοιξε και η όπερα εκεί. Πολύ ωραία. Είναι ένα διαμάντι αυτή τη στιγμή. Ναι, βεβαίως, 100%. Το θέμα είναι συνολικά. Τώρα πανηγυρίζουμε. Σε 3 χρόνια. Θα δίνουμε 1 εκατομμύριο το χρόνο ο Δήμος, θα δίνει 1 εκατομμύριο να συντηρεί αυτό το... την πυραμίδα του Χεόπος, πώς το λέμε, αστειευόμενοι. Δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Αν βρεθούν άλλοι πόροι από αλλού, το πολιτιστικό θα καταλήξει μόλ δυστυχώς, άσχετα από τις τραγικές κακοτεχνίες που άφησε και παραλήψεις, γιατί προφανώς αυτό δεν το σχεδίασαν άνθρωποι που είχαν σχέση με το αντικείμενο του πολιτισμού. Έτσι. Και εκεί ευθύνεται η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Άρα λοιπόν υπάρχει, με τα λεφτά που θα μπορούσαν να, με τα 60 εκατομμύρια πόσο κόστησε αυτό τελικά και πόσο πρόκειται να φύγουν. Έχω διαβάσει πολλά νούμερα, δεν θυμάμαι ποιο ισχύει. Θα μπορούσαμε να είχαμε, παιδιά, μια πόλη όνειρο στα πολιτιστικά. Μια πόλη όνειρο. Τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εκθεσιακός χώρος, ουσιαστικά δεν έχουμε μουσείο, ας πούμε, πινακοθήκη δεν έχουμε. Υπάρχει ο Άγιος Μάρκος, τελειώσαμε. Ναι, ο οποίος Άγιος Μάρκος υποφέρει τόσα χρόνια. Ουσιαστικά είναι πολύ χώρος, δεν είναι πινακοθήκη, ούτε καν εκθεσιακός χώρος. Καλά-καλά. Πανηγυρίζουμε που κάναμε μια έκθεση τώρα προεκλογικά στα 5 χρόνια. Πανηγυρίζουμε που κάναμε μια street, ας πούμε. 5-1 πολιτισμό. Όχι το 5-1. Το ξέρεις, αυτό που κάνεις στο δρόμο, το καθοδόν, ας πούμε. Πανηγυρίζουμε ότι. Και ακούω και υπερβολές τραγικές. Δηλαδή, όχι ότι δεν έχει γίνει κάποια πράγματα, να μην μηδενίζουμε, έτσι. Προς Θεού. Αλλά όχι ότι φέραμε και τον πολιτισμό στο Ηράκλειο, μην τρελαθούμε. Όχι, γίνονται πολύ αξιόλογα πράγματα χρόνια τώρα. Και εδώ έχω να πω και το άλλο. Ότι στις δράσεις που κάναμε, ας πούμε, τώρα 3 χρόνια, με πενιχρά μέσα, ξέρεις, με πολύ πενιχρά μέσα, ο Δήμος δεν υπήρχε εκεί. Δηλαδή, φέραμε, ας πούμε, ανθρώπους από το εξωτερικό, καλλιτέχνες, νέους βέβαια, με σύγχρονες μορφές τέχνης. Δεν υπήρχε χώρος να τους φιλοξενήσουμε. Δεν υπήρχε χώρος, πηγαίνουμε σαν τους τσιγκάνους όπου βρούμε στην πόλη. Έτσι. Και δεν έχει πατήσει το πόδι του κανένας από το Δήμο. Πού είναι λοιπόν? Να ενδιαφερθούν, να δουν. Τι κάνετε εκεί, βρε παιδιά? Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλά θέματα. Θα τα πούμε και αναλυτικά στις επόμενες μέρες μέχρι τις εκλογές κτλ. Απλά κάποια θέματα σαν και αυτό με κάνανε να ασχοληθώ με τις εκλογές. Η δική σας προτεραιότητα είναι αυτό το πολιτιστικό κομμάτι? Είναι πολλά, πολλά. Είναι, εγώ λόγω εξειδίκευσης και γνώσεων πάνω στο αντικείμενο και των προβλημάτων και της τραγικότητας στο Ηράκλειο. Ναι, αυτό με παρακίνησε κύρια, αλλά και άλλα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη χώρα γενικότερα, με το πολιτικό σύστημα, με τη δημοκρατία, έτσι. Και με αυτό που βλέπω γύρω μου, δηλαδή πρέπει να μπουν κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα, πρέπει στους τηλεθεατές, ας μην είμαι εγώ, ας μην με ψηφίσουν. Ψηφίσουν ανθρώπους που πιστεύουν, νέους ανθρώπους ρε παιδί μου, που πιστεύουν ότι μπορούν να φέρουν κάτι διαφορετικό. Ξανά τα ίδια. Δεν έχει να κάνει βέβαια και η ηλικία. Μην το πάμε λίγο. Ναι, μην κολλάμε. Αλλά να κοιτάξουν στα μάτια αυτούς τους ανθρώπους που θα ψηφίσουν. Τι θα φέρουν αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα φέρουν τα ίδια? Γιατί υπάρχουν νοοτροπίες εδώ πέρα κατεστημένες πολλών δεκαετιών, έτσι. Μήπως θα φέρουν τα ίδια αυτοί οι άνθρωποι? Ας το δούνε έναν-έναν. Εντάξει, κάποιοι θα είναι εγκλωβισμένοι, όπως είπαμε πριν, ξέρεις, λόγω κουμπαριών κτλ. Τα γνωστά. Δυστυχώς το πολιτικό κομμάτι. Αλλά υπάρχει και ένα 70% το οποίο δεν είναι εγκλωβισμένο. Και αυτό θα πρέπει να έχει μεγάλη δύναμη αυτή τη στιγμή στα χέρια του. Έχει τη δύναμη να αλλάξει την πόλη. Αρχίζουν και αναδύονται δυνάμεις οι οποίες μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό σε αυτή την πόλη. Και ταξίζουμε και έχουμε τις δυνατότητες. Έχουμε απίστευτες δυνατότητες. Και είμαστε ακόμα στο 2-3 με άρεσε το 10, ενώ τα τρίκαλα που είπαμε πριν είναι στο 6-7, παιδιά.
τα Τρίκαλα, η Καλαμάτα, υπάρχουν πόλεις. Καλαμάτα, βεβαίως, που έχουν το Διεθνές Φεστιβάλ εκεί. Έχουν Διεθνή Φεστιβάλ στην Καλαμάτα. Απίστευτα, βέβαια. Ξέρεις, έχουν τρία θέατρα, δεν έχουμε ούτε ένα. Γιατί αυτά που λέμε ότι είναι θέατρα, ας πούμε, λέμε για παράδειγμα τώρα, έτσι, δεν είναι θέατρα. Το ένα είναι αποθήκη ο θεατρικός σταθμός και το άλλο είναι auditorium στο πολιτιστικό. Και όμως πόσα πράγματα γίνονται σε αυτά τα θέατρα, μέσα εισαγωγικά, και πόσοι άξιοι άνθρωποι υπάρχουν που ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό και φέρνουν πολύ όμορφα πράγματα στην πόλη μας. Και μιλώντας για εσένα. Πολλές ομάδες θεατρικές, καλλιτεχνικές, οι οποίες όμως είναι ο καθένας στο καβούκι του. Και ο καθένας δημιουργεί μόνος του. Ας μην ακούμε λοιπόν υπερβολές ότι κάποιοι φέραν τον πολιτισμό στην πόλη. Αυτές είναι υπερβολές. Κάποια βήματα, ναι, γίνανε. Κάποια βηματάκια. Αυτά όμως που ζούμε δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που θα μπορούσαμε να ζούμε. Είμαι στο 2019. Είμαι σε μια ευρωπαϊκή χώρα, ίσως από τους πλουσιότερους δήμους στην Κρήτη, στην Ελλάδα. Συγγνώμη, στην Ελλάδα. Ίσως ο πλουσιότερος δήμος στην Ελλάδα. Αυτό το και ζούμε, παιδιά, πολύ λίγα πράγματα σε σχέση με αυτά που θα μπορούσαμε να ζούμε. Αυτό σας το υπογράφω. Άρα ζητάμε μια αλλαγή, λοιπόν. Απεγνωσμένη. Ζητάμε μια αλλαγή. Νομίζω ότι μπορούμε να την πετύχουμε. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Δεν θα αργήσει. Δηλαδή είναι νομοτελειακό. Μέχρι πού θα φτάσει αυτό. Μέχρι πού θα φτάσει. Εντάξει, αυτό είναι. Θα γίνουμε κουραστικοί στο τέλος να το λέμε. Αλλά αυτό δεν θα έρθει εάν ο νέος άνθρωπος, ο γέρος, αυτός που έχει βαρεθεί, αυτός που έχει κουραστεί, δεν αποφασίσει σοβαρά να κάνει μια αλλαγή. Και αν πάει και αυτός έτσι με αυτή την προοπτική που είπες εσύ, με τον κουμπάρο, το σύντεκνο και πάει λέγοντας. Θα πάνε, δεν πρόκειται να το αποφύγει. Το θέμα είναι σε ποιο βαθμό είναι το. Είναι μοιραίο. Είναι μοιραίο, θα γίνει μέχρι ενός βαθμού. Και μην νομίζετε ότι όλοι είναι εγκλωβισμένοι. Νομίζω ότι η μεγάλη πλειοψηφία δεν είναι. Και γι' αυτό απευθύνομαι κυρίως σε αυτούς και στους υπολείπους βέβαια, αλλά κυρίως σε αυτούς γιατί έχουν αυτή τη στιγμή τη δύναμη στα χέρια τους. Να μπουν παιδιά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Παιδιά στην ψυχή και στο μυαλό. Ανεξαρτήτου ηλικίας. Να μπουν παιδιά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μόνο έτσι θα δούμε αλλαγή στον τόπο μας. Το ξέρω, αυτό είναι εγγυημένο. Νίκο Κατζηλάκη, εμείς σε ξέρουμε. Βασικά σε ξέρει πολλοί κόσμος στο Ηράκλειο. Ξέρει τι έχει κάνει, τι όρεξη διαθέτεις. Και επειδή θυμάμαι πολλές φορές να μου λες ότι δεν βοηθάνε, δεν κάνουν, αλλά εγώ εκεί και έχεις πείσμα, πιστεύω ότι κάτι θα καταφέρεις εκεί. Στο Δήμο, ό,τι και να γίνει. Ελπίζω να μην το μετανιώσω τώρα αυτό που κάνω. Τέλος πάντων, γιατί είναι και πάρα πολλές παρατάξεις. Ξέρεις, βλέπετε στο Facebook τα διάφορα χιουμοριστικά για τους υποψηφίους κτλ. Που έχουν προφανώς, ξέρεις, μέχρι ενός βαθμού υπάρχει. Κοίτα, δίκιο. Εγώ πλέον το σκέφτηκα διπλά και τριπλά στην ανακατεύω. Θα μου βγάλουν κανένα μέμε και εμένα, ξέρω εγώ. Αλλά ναι. Αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Δυστυχώς, ναι, είναι η συγκυρία τώρα λίγο περίεργη, γιατί και το πολιτικό σύστημα είναι σε τραγική κατάσταση. Ξέρω, ο κόσμος έχει απειδήσει, ας πούμε, με αυτά που βλέπει και στο κεντρικό και στη Βουλή, αλλά και εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο οι διάφορες. Ναι, τραγελαφικά. Αυτά που γίνονται τέλος πάντων, έχει απειδήσει ο κόσμος. Αλλά από μέσα μου λέω, αν δεν κάνω κι εγώ κάτι, δηλαδή αν δεν το παλέψω, ρε παιδί μου, ποιο περιμένω. Πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι στην πόλη που μπορούν, ρε παιδί μου, να μπουν εκεί και να κάνουν τη διαφορά. 20, 30, 50, 100. Αν είμαι ένας από αυτούς, ας το παλέψω. Ναι, να μην μιζεριάζω. Mm. Τουλάχιστον να πω ότι το προσπάθησα, ξέρεις. Είναι πολύ βασικό. Καλή επιτυχία να το προσπαθήσετε και να καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Βασικό. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για την δροσερή εκπομπή που έχετε. Να είστε καλά. Να είστε. Ορίστε, μου φύγει το επίσημο. Λοιπόν, να είστε καλά, Νίκο. Λοιπόν, και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να περάσουμε σε ένα σύντομο.